Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε FIFA 23 με μία μικρή διαφορά από την προηγούμενη φορά. Από χτες θα παίξουμε σε career mode. Οπότε βλέπετε, ξεκίνησα μόλις ένα καινούριο career mode. Σήμερα το έφτιαξα, δεν έχω παίξει ούτε ένα match και περίμενα αυτή τη στιγμή για να παίξω το πρώτο μου μάτς και να παίξω το πρώτο μου προπόνηση. Αλογικά, από ό,τι βλέπετε πάνω αριστερά, θα μπω ως αλλαγή. Εκτός αν τα πάω καλά σε προπόνηση. Μπορεί δηλαδή να τα πάω καλά σε προπόνηση, γιατί... Συγγνώμη για αυτό που ακούστηκε, μου χάλασε το μικρόφωνο. Γιατί μπορεί να... Γιατί έχω μόνο 3 προπονήσεις που μπορώ να κάνω ως τέτοιος παίκτης. Και τις περισσότερες τις θέλω shooting, γιατί είμαι επιθετικός. Ίσως. Δεν ξέρω που θα με βάλει όταν με βάλει, αλλά εγώ είμαι επιθετικός. Οπότε... Δεν ξέρω που θα με βάλει. Να λοιπόν φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Ακούγομαι. Ελπίζω πως ακούγομαι. Ελπίζω τουλάχιστον. Αν δεν ακούγομαι, τα ίδια, δεν πέρασε. Και ως ομάδα έχω διαλέξει την Πάρμα. Δεν ξέρω γιατί απλά τη διάλεξα. Σίγουρα δεν ξέρω γιατί όχι γιατί είναι ο Μπουφόν. Σίγουρα. Ο Μπουφόν. Σίγουρα όχι γιατί είναι ο Μπουφόν. Ναι. Α, ναι. Αυτή είναι η πρώτη προπόνηση που κάνω σε αυτό το career mode. Έχω ξαναπαίξει career mode γενικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζω career mode, οπότε ξέρω σχετικά τι πρέπει να κάνω. Και έχω διαλέξει μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας για να παίζω λίγο. Γιατί αν διαλέγα μια καλή ομάδα, δεν θα με βάζει με τίποτα μέσα. Γι' αυτό διάλεξα μια έτσι και έτσι ομάδα. Δεν θα παίζω συνέχεια τα training. Απλά θέλω να κάνω great A σε κάθε training. Για μετά. Να τα έχω, ας πούμε, με A και μετά να μην παίζω. Όταν δεν παίζω εγώ, αφήνω το παιχνίδι μόνο του. Να βάζει πάλι grade A, γιατί υποτίθεται, ας πούμε, μόνο αυτό θα παίρνω, υποτίθεται πάντα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα κάνει η A, η FIFA, ναι. Και τρίτο. Στο FIFA 22 αυτό ήταν πιο εύκολο, γιατί τα κουμπιά του Power Shot, για να βαρέσω από κάτω, για τα κουμπιά του Power Shot, ήταν ακριβώς, ήταν τα ίδια. Μόνο που αν πατούσε power shot τότε, δεν υπήρχε power shot και απλά έκανε χαμηλό shot. Σκάφτω όπως λέει. Χαμηλό. Α. Ενώ τώρα έχει μπει το power shot. Α. Ένα λεπτό. Συγγνώμη γι' αυτό. Θα το κόψω και στο βίντεο κανονικά, μπορεί να μην υπάρχει. Τα έχω πάει για χάρη αυτή τη φορά, αυτό θα το κάνω πάλι από την αρχή. Ρε φίλε, με πάω στο πηχαίνω οριζόντιο δοκάρι. Με κανονικό φλερτ είναι αυτό ο σοτ. Φινές, ότι δεν πετυχαίνω τίποτα. Μου τα χαμηλά πετυχαίνω και αυτά είναι πολύ σπάνια γενικά. Εδώ, εσύ εδώ. Εδώ, δεν πέρασε. Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ πώς πήκε.
Μίλα βάζω λίγη δύναμη και μπαίνω. Αυτά θέλουν λίγη πολύ δύναμη. Εντάξει, και με μπει χαρούμενο σήμερα. Ωραία, 9 skill points πάνω τα βάλω και τα 9. Κάτι να σε δω. Εδώ νομίζω εδώ. Αχα. Οπότε... εγώ λέω να τα κάνω όλα shooting. Ναι, πιστεύω να αρχίσουμε από εδώ. Θα κάνουμε αυτό. Έχουν μείνει 5. Θα ξοδέψω 2. Και πώς δεν έμεινε κανένα? Αν βγάλω μείνουν 2, ανά 2. Αυτά βγαίνουν ανά 2. Εντάξει, τώρα δεν το είχα δει, δεν πέρασε. Εδώ μην τα βέρα ήδη. Αυτό είναι το... ναι. Ναι, όμως ρε φίλε, ανά πόσες μέρες εβδομάδες έχουμε εμάς. Γιατί πρέπει να κάνω κάθε μάτς. Κάθε μια μέρα, ξέρω εγώ, προπόνηση για να μην με κατεβάσει τελείως. Simulator. Αλφα πήρα. Αλφα, βήτα, αλφα. Πότε έχουμε μάτσερ? Καλά, μέχρι τότε έχω 1000 προπονήσεις θα κάνω. Για να κάτσω τουλάχιστον να με έχει στο πάγκο. Και δεν ξέρω και να πόσες μέρες μου ανοίγει αυτό. Γιατί δεν είναι πως κάνω συνέχεια προπονήσεις όταν κάνω, ας πούμε, off camera. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει να έχω σε 2 εβδομάδες από την αρχή μου, από την αρχή της καριέρας μου, σε 2 εβδομάδες μάτς. Αλφα, αλφα, βήτα. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν είμαι στο πάγκο. Ω, starting 11 είναι αυτό. Κάτσε. Μια μέρα απομένει. Είμαι στην αρχική δεκάδα. Μέσα στα αρχή εντεκάδα. Κάτσε. Νομίζω έχω 5... 3. 2. Αυτό δεν πιστεύω να με σηκώσω, ρε, ναι. Ω, 72 πέρα. Έξω, καλά. Σιγά. Στην αρχική δεκάδα όμως πιστεύω ότι θα με βγάλει μετά, οπότε θα παίξω team highlights, γιατί δεν τα αφήνω highlights σαν παίχτη μου, ας πούμε. Γιατί αν παίξω σαν παίχτη μου, όπα, γιατί είναι έτσι η κάμερα όμως. Α, ναι, γιατί παίζω team highlights, όχι κάμερα highlights. Μόλις παίξω, ας πούμε, highlights κανονικά που, να παίζω μόνο σαν, που θα παίζω μόνο σαν εμένα, θα είναι η κάμερα Pro. Pro βγαίνει από το... πες το Pro. That's high level goalkeeping. Well, that's a fantastic.
Και μπορεί και να μην μιλάω γιατί θέλω να συγκεντρώνομαι πιο πολύ. Έλα ρε! Into the penalty area. Ωραία, αυτό παίζει να είναι η τελευταία μας επίθεση. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας επίθεση. Goal. Και αυτό είναι το celebration μου. Αυτός που έχει ένα κυκλάκι, ένα αστεράκι, να αυτό το κυκλάκι με αστεράκι μέσα του, αυτός είμαι εγώ. Δύο γκολ σε ένα μάτς. And it's hard to do much better than that. And there goes the final whistle. And the home fans are going to be happy about this. Ένα γκολ στο 66 και ένα γκολ στο 80. Particularly that midfield area, and they also look threatening in the top third of the pitch. It's a really good result for them. Δεν είδα τι έπρεπε να κάνω, τι μου είπε να κάνω προπονητής. Πω, έπρεπε να είχα κάνει και δύο πας. Έπρεπε να είχα κάνει και δύο πας. Α, και έπαιξα όλο το μάτς. Τώρα τα δω. Έπαιξα όλο το μάτς. Δεν με έβγαλε. Αν είχα καταφέρει και τα άλλα, τώρα θα παίρνω λογικά 10. Και θα ανέβαινε κι άλλο. Level 5. Κάτσε να δω λίγο κάτι. Στο pace θα πω τώρα, θα κάνω λίγο pace. Αυτό το ένα θα το κρατήσω. Το ένα skill point θα το κρατήσω. Πάει αρχική δεκάδα. Άρα ένα, δύο, τρία μάτς ανοίγει αυτό. Θα το προπάνεις. Πάλι θα παίξω team highlights. Δεν θα παίξω. Όσο είμαι ένα σε highlights, θα παίξω team highlights. Πιο πολύ παίζω highlights όταν είμαι σε καριέρα. Γιατί είναι να δουλεύω να παίζω πολλά μάτς, γι' αυτό και να προχωρά πιο πολύ στην καριέρα. Και όταν παίζω, ας πούμε, με ομάδες, όταν κάνω καριέρα του προπονητή μου, παίζω μόνο τα σημαντικά μάτς, ας πούμε, όταν παίζω με τη Ρεάλ, παίζω πιο πολύ με τη Ρεάλ. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο. Είμαι fan της Ρεάλ. Όταν παίζω, ας πούμε, με τη Ρεάλ, παίζω μόνο τα El Clásico, τα Derby de Madrid που είναι με την Ατλέτικο Μαδρίτης και τα Champions League αν είμαι στα groups δεν παίζω ποτέ Champions League groups και αν είναι έτσι κανονικά είναι ας πούμε semi-finals ή πιο πίσω παίζω μόνο το δεύτερο μάτς ακόμα και αν χάσω ξέρω 5-0 δεν το γυρνάω πίσω γιατί αν χάσω δεν πειράζει, αν χάσα υπάρχει και η επόμενη χρονιά. Οπότε δεν έχω συνηθίσει δηλαδή να παίζω πιο πολύ ολόκληρα τα μάτς και όταν παίζω το δεύτερο μέσα στα Champions League παίζω συνήθως παίζω highlights. Αλλά όταν χάνω ας πούμε πολύ με 0 και λες
Ναι, δεν σου ταράζει. Όταν χάνω πολύ μου δεν είναι πολύ και να έχω βάλει 1-2 στο πρώτο μας Champions League ή και Cup του της Ισπανίας. Εκεί θα παίξω το κανονικό μάτς και μέχρι να το ασφαλίσω, ας πούμε, να το πάω 2-3 γκολ παραπάνω, μέχρι τότε θα παίξω κανονικά. Μόλις βάλω, ας πούμε, 2-3 γκολ μπροστά από την αντίπαλη ομάδα, εκεί θα το... θα πάω στο τέλος του μάτς χωρίς να παίξω καθόλου. Θέλω να δοκιμάσω τώρα κάτι, αλλά φοβάμαι μήπως θα είναι η τελευταία μου επίθεση. Αλλά εγώ θα το δοκιμάσω και θα το χάσω, δηλαδή. Ναι, το χάσω. Τελευταία μου επίθεση ήταν. 0-0 τελειώσω. Δεν πειράζει. Και πάλι δεν είδα τι πρέπει να κάνω. Τώρα πρέπει να το θυμάμαι σε κάθε μας που αρχίζω να θυμάμαι τι πρέπει να κάνω. Τι δεν πάει έτσι. Εγώ θα κάνω την προπόνηση μου εδώ πέρα. Κόμμα δεν μπορώ να μας προπόνηση. Είσαι εδώ. Αχ. Σκύψα το παιδί. Είσαι εδώ τώρα πόσα μάτς. 2-3 μάτς. 2-3 μάτς και καμιά εβδομάδα χωρίς προπόνηση. Και δεν με αφήνει να παίξω προπόνηση. Πάλι. Ναι, μας πρέπει να παίξω και κανένα highlight ως μόνο εμένα. Στην αρχή σκεφτόμουν, ωραία, να δω δύο πάσες, ένα γκολ και 6,5 rating. Στην αρχή σκεφτόμουν να μπω σε Borussia Dortmund, τη δεύτερη ομάδα Borussia Dortmund που είναι στο Bundesliga 3, Liga 3 όπως λέγεται αυτό. Ούτε στο 2 δεν είναι, δηλαδή είναι στο 3. Αλλά σκεφτόμουν μετά, γιατί να μπω σε Liga 3, ενώ μπορεί να μπω σε Liga 2, ξέρω εγώ, και σε μια ομάδα θα παίζω, ας πούμε. Πολύ. Πολύ. Θα παίζω. Πολύ. Έτσι. Οπότε πρώτα σκέφτηκα Ιταλία να δω αν είναι σε Serie A. Καμία έτσι και έτσι ομάδα. Ναι. Να μην είναι και τελείως άχρηστη, αλλά να μην είναι και πολύ καλή. Γιατί δεν θα με βάζει τότε. Αλλά μετά πήγα στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Και πήραμε πέναλτι και το εκτελώ εγώ που δεν έχω βγάλει λεπτά. Λεπτά. Και σκέφτηκα, ας πούμε, να δω τι πάρουμε μια. Εγώ ως παίχτης, ας πούμε, στο FIFA και να μην παίζω, ας πούμε, career mode, είμαι πολύ καλό στα πέναλτι γιατί παίζω πολύ καιρό. Αλλά αν ήταν, ας πούμε, το πρώτο μάτι και να ήμουν τόσο high, ας πούμε, με δύναμη, πόσο είχα, ούτε 70 δεν είχα, 68 κάπου εκεί, τόση δύναμη θα το είχα να πεθεί, ας πούμε, δεν γίνεται. Πάλι νομίζω δύο πάσεις δεν τις προλάβα να τις κάνω. Εκτός αν βρεθώ κάπου και απλά θα κάνω δύο πάσεις και θα χαθεί μετά η μπάλα. Εγώ έτσι παίζω. Για να κάνω το objective. Όχι! Θα μπορούσα να κάνω δεύτερη πάσα. Θα μπορούσα να είχα κάνει τη δεύτερη πάσα, ρε φίλε. Δεν πρέπει. Θα μπορούσα να κάνω τη δεύτερη πάσα, ρε. Κάνα μόνο μία πάσα. Κανονικά θα παίρνα 10, αλλά πήρα μείον 5 και όχι απλά δεν πήρα. Θα πήρα μείον 5. Δηλαδή αν έπαιρνα και γίνω το βαθμό θα έπαιρνα 15. Αλλά πήρα μείον 5. Δε εκεί. Και πήρα 5. Ακόμα το κρατάω. One skipper. Είναι εκεί. Σε πολύ κοντινό διάστημα, ξέρω, δεν είναι καθόλου σε κανένα μήνα. Μπα,
Μπορώ τώρα τρέμικ ή ούτε τώρα μ' αφήνει. Εντάξει, πτέρω. Ωραία. Πήρα και άλλα 3 speed points. Θα τα δώσω όλα. Τώρα. Οπότε έχω 4 speed points. Να τα δώσω στο pace. Το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι physical, όχι. Ή να τα δώσω στο dribbling. Ή στο shooting. Τι να τα δώσω. Θα δώσω ένα εδώ και θα δώσω και το άλλο μου ένα εδώ. Ένα εδώ. Βασικά όχι εδώ, πάτα εδώ. Πάτα εδώ. Στη κεφαλιά. Εδώ. Και ποιο είχα 53. Ωραία. Να μην τώρα να κάνω καμιά. Για να είμαι στην αρχή και δεκάδα. Αυτό κάνω το πλαίσιο. Αλφα, βήτα, αλφα. Γι' αυτό έκανα στην αρχή της προπονήσης. Σιγά σιγά. Νομίζω αυτά είναι προς τη μέρα του μάτσα. Πάνε μέσα στην αρχική δεκάδα θα παίξω highlights με εμένα. Ωραία. Και φτάνει η μέρα του μάτς, ναι. Εδώ λέω να σταματήσω λίγο να κάνω μια προπονήση. Άλλη μια φορά προπονήση. Ωραία. Level 7, πήρα ακόμα 3 skill points, έχω 3 skill points. Θα τα δώσω και τα 3. Στο shooting. Και τα 3 εδώ. Και ακόμα έχουμε 3 ώρα. Και η μέρα του πρώτου. Είμαστε και συνονόματοι, Φάμπιο Πετσία. Και εμένα να λένε Φάμπιο Πετσία. Φάμπιο Πετσία μόνο. Α, και επίσης να πω πως με έκανε Γερμανό, γιατί υπάρχει η Ελλάδα υπάρχει, αλλά στο καρύμωρο, αλλά δεν μπορείς να παίξεις με την Εθνική Ελλάδα, γιατί δεν μπορείς να παίξεις. Δεν την έχω βάλει μέσα ακριβώς. Δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου του 2022 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου του 2022 μπορεί να με διαλύσει, δεν κατάλαβα ακριβώς. Η Γερμανία με τίποτα δεν είναι δηλαδή να με διαλύσει.
Κάτσε να δούμε τι έλεγε. Πάρτα. Πάρμα. Α, είμαι. Αφού μου το έχει πει και σε γράμμα μου το έχει στείλει. Οπότε, γιατί χάρηκα τόσο αφού μου το έχει στείλει και σε γράμμα. Υγεία μου. Τώρα θα παίξω highlight ως εμένα. Δηλαδή δεν θα είμαι καθόλου στενά. Βασικά μπορεί να είναι εδώ στενά. Όμως μπορεί, όχι σίγουρα. I'm Derek Ray at the microphone, and joining me for match commentary is Stuart Robson. And you can really sense the anticipation in the crowd ahead of kickoff with their respective league seasons about to get underway. Μία πάσα, ένα γκολ, δύο πάσες και 7,0 rating. Πολλά θέλει αυτό, δεν μ' αρέσει. Α, και μιας και με ξεκίνησα και δεκάδα, με διάλεξε. Ωραία. Α, δεν μπορούσα. Έπρεπε να έχω περάσει. Κάπως έπρεπε να έχω περάσει. Πώς, δεν ξέρω. Όμως κάπως έπρεπε να έχω περάσει. Έλα ρε φίλε. Μας κόβουν σε καλύτερες επιθέσεις. Έλα, δεν είμαι offside, με καλύπτει. Μπράβο, ωραίος. Πας εδώ. Ωραίος. Ρε, χρειάζεται μας να βάλουμε κανένα γκολ μας. Για να νικήσουμε. Έλα, έλα, τον έχεις. Πας. Γκολ. Το πρώτο μου γκολ στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Στο κανονικό πρωτάθλημα. Και θα κάτσω να το λίγο. Μέχρι τώρα όλα. Εκείνο με τις πάσεις φαινόταν 5, αλλά είναι 2 πάσεις. Και αν μπορούσε και 5 εκτεθειμένες. Ή 3 εκτεθειμένες πάλι. Να τον πάω πως. Πως κύλε μπροστά. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Φέρε. Τι αφού έχω είχα. Όχι, ρε. Ρε. Παιχνίδι σας λίγο όμως. Το φτιάξτε, αγιώ. Α, από ένα πάλι δυο όμως. Μας έκαναν την... Α, με πήραν τι το βάλει κιόλας. Το ένα. Άρα. Να δούμε τι έχει να πει ο προπονητής. Για να μην πας ο προπονητής. Τι. Καλά τα πήγαμε. Δεν θυμάμαι πόσο σκορ πήραμε. Όλα τα objectives τα κάναμε. Κάτσε να δω. Σκορ 10. Point 10. Δύο γκολ, όχι ένα, απλά έβαλα δύο γκολ. Καμικά έπρεπε να υπάρχει μπόνους, δύο γκολ. Δύο πάσεις όμως δεν έκανα τον μπόνους. Δεν μπόρεσα να κάνω τον μπόνους. Οπότε πήρα 15. Τα πήγα πολύ καλά. Και νομίζω πήρα και το μάνα θυμάτι. Λογικά ήμουν και μάνα θυμάτι. New hero Fabio FIFA grab the headlines. Δούμε πότε είναι το επόμενο μάτσο. Με την Παλέρμο είναι 4 Σεπτεμβρίου. Ο 1 Σεπτεμβρίου λογικά θα διαλέξουν οι εθνικές ομάδες. Εμείνα όχι, γιατί εγώ έχω βάλει Γερμανούς. Οπότε θα τους διαλέξουν οι... πώς
Seven και σωμάς. Kyle Walker πήγε στην Real Madrid, φίλε. Έχω μια σκέψη, δεν θέλω να πάω πουθενά, είναι αυτή και η πρώτη μου σίζα. Δεν θέλω να πάω πουθενά, πουθενά. Θα κάνω όλη τη μέρα μου, δηλαδή όλη μέρα. Κάνω λίγο training την ίδια μέρα. Και θα περιμένω να μην με διαλέξει η Εθνική Γερμανία και να συνεχίσω με την Πάρμα. Level 8, έχω 3 skill points και πήρα άλλα 3. Όχι, δεν είχα 3, είχα 0. Ωραία. Θα τα βάλω και εδώ. Είμαι 73 overall και αυτά τα 3 θα τα βάλω σε shooting. Ένα εδώ, Oscar. Και τα άλλα 2 θα τα βάλω pace. Ωραία, φάνε και τα 2. Τελευταία. Εδώ μου θα τρεβερώ πάνω, αλλά θα περάσει. Α, κάτσε να βάλω και αυτό. Ξέχασα. Τρεις. Αυτό εδώ. Μπού. Θέλω να δω κάτι. Α, δεν μπορώ να δείξω τώρα. Yeah. Και πάλι. Καλά, όμως να πας 73 ώρα και να είσαι ακόμα στο δεύτερο τρίτο μήνα από εκεί. Δεύτερο βασικά μήνα. Να είσαι δεύτερο μάθησε σε προτάσεις να α, και έχω κάνει και... Οκ, αυτό λέει δεν είναι το τελευταίο μάθ, γιατί έχω και μισή ώρα. Και δεν ήθελα να παίξω τόσο πολύ τα βίντεο. Μπορεί να παίξω και κανένα άλλο, όμως, από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξω. Τι, μπορεί να μην προλαβαίνω. Δεν είδα και τι πρέπει να κάνω. Τα ίδια, 7,5. 2 πάση και ένα γκολ. Α! Και μπόνους 2 γκολ. Γιατί μη είδε που έβαλα 2 γκολ στο πρώτο μάτσο. Γκολ. Ποιος το περίμενε από εκεί. Εγώ μάλλον. Αλλά ναι. Άμα σε κάνω σοφάρι. Αλλά έχω πολύ καλό πέση. Και πολύ καλό shooting επίσης. Και θα το συνεχίσουμε όλο 2-2 κρίμα. Και είχα βάλει και 2 γκολ, ρε φίλε. Βέβαια ήμασταν και εκτός γηπέδου νομίζω. Οπότε είναι πολύ καλό. Ναι, 2-2 εκτός γηπέδου. Καλό. Σεραζόμασταν στο δεύτερο μα δεύτερο γενική, αλλά δεν μπορούσα. Τις 2 πάσες με τίποτα. Τι έκανα, πήρα το man of the match. Και αν θέλω να συνεχίσουμε σε βίντεο ή δεν θέλω να συνεχίσουμε το καριέρα, πείτε μου στα comments και εγώ θα κάνω ό,τι προτιμήσατε εσείς. Πείτε το μου στα comments, δείξτε το μου με likes, με views, με πολλά πράγματα μπορείτε να μου το δείξετε. Και θα περιμένω εγώ να μου πείτε. Οπότε, γεια. Και επίσης εγώ δεν θα το προχωρήσω off camera. Θα περιμένω
Να δω. Αύριο λογικά. Θα ανεβάσω καινούριο βίντεο. Λογικά. Μπορεί και σήμερα, δεύτερο. Δύο σε μία μέρα. Μπορεί. Και λογικά θα το συνεχίσω on camera. Δεν θα το συνεχίσω off camera. Και κάθε να κλείσω τώρα. Πρέπει να κάνω safe. Και... Και... Γεια! Yeah.